Στο επίκεντρο της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής βρέθηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης ειδικών δράσεων στήριξης της δίκαιης μετάβασης στην μεταλιγνητική περίοδο για τις περιοχές της Κοζάνης, της Φλόρινας και της Μεγαλόπολης που πλήττονται. Μάλιστα, ειδική αναφορά για την μετεγκατάσταση των αναργύρων Αμιντέου έγινε από τους βουλευτές της Φλόρινας, Κώστα Σέλτσα του ΣΥΡΙΖΑ και Γιάννη Αντωνιάδη της Νέας Δημοκρατίας. Πράγματι, σήμερα είναι μια μέρα για την περιοχή μου, για την Φλόρινα και ειδικά για τους κατοίκους των αναργύρων, πολύ σημαντική. Για πρώτη φορά μεταβιβάζονται αρμοδιότητες από το κεντρικό κράτος στην περιφέρεια και είναι δείγμα γραφής στο πώς αντιλαμβανόμαστε την λειτουργία της δημοκρατίας, της άμεσης δημοκρατίας. Με αυτό το νομοσχέδιο το οποίο σήμερα κατατίθεται, το Υπουργείο μας πράγματι επισπεύδει τις διαδικασίες της απολωτρίωσης και της μετεγκατάστασης του οικισμού των αναργύρων. Και χαιρετίζω ειλικρινά την πρωτοβουλία του Υπουργείου μας. Περίμενα πολύ καιρό αυτή την απόφαση και πιστεύω ότι ικανοποιήσαμε το αίτημα των κατοίκων. Ένα δεύτερο αίτημα του οικισμού αυτού των αναργύρων είναι φυσικά η απαλλαγή του έμφυα από τις διαδικασίες καταβολής. Είναι στην ανεξάρτητη αρχή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Έχουν κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά και αίτημα του Δήμου Αμιντέου και περιμένουμε την απόφαση. Επίσης, ένα τρίτο θέμα το οποίο θέλω να σταθώ, πράγματι συντάσσομαι με τις απαιτήσεις, με τον νόμο τον οποίο ψηφίσαμε για την αναγκαστική απολωτρίωση της Ακρινής, με τους κατοίκους Αμεκνού και συμφωνώ με τους άλλους δυτικομακεδόνες συναδέρφους, τις συμπολίτες και της αντιπολίτευσης, ως προς το δίκαιο αίτημα της μετεγκατάστασης Ακρινής. Λοιπόν, έρχομαι στο συγκεκριμένο θέμα. Θα σταθώ μόνο στα άρθρα 18 και 19, γιατί είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τον νομό Φλόρινα, στο Δήμο Αμιντέου, την κοινότητα αναργύρων. Αφορά την κοινότητα αναργύρων και εκ προημίου θέλω να δηλώσω και τη συμπαράσταση και τη στήριξη και στην κοινότητα Ακρινής, Βαλτονέρων και Αχλάδας που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Σαφέστατα και πρέπει να προχωρήσει και σε αυτές τις κοινότητες. Και η περίπτωση των αναργύρων είναι μια ενδεικτική περίπτωση των πολιτών οι οποίοι περιμένουν να δικαιωθούν από την πολιτεία σε όλες τις εκφάσεις. Κεντρική διοίκηση, αυτοδιοίκηση, δημόσιες υπηρεσίες, δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη, γιατί είναι μια ιστορία που έρχεται από παλιά. Το 2011 είχε ψηφιστεί ένας νόμος για το συγκεκριμένο θέμα, έκτοτε όλες οι κυβερνήσεις δεν έκαναν τίποτα και έρχεται η κατολίσθηση. Εδώ να διορθώσω, δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Η κατολίσθηση είναι αποτέλεσμα των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. Να είμαστε ξεκάθαροι. Εξαιτίας λοιπόν αυτού του γεγονότος δόθηκε μία όθηση όπως έπρεπε έτσι να γίνει για να δικαιωθούν εν πάση περιπτώσει οι κάτοικοι οι οποίοι περιμένουν πολύ καιρό το συγκεκριμένο θέμα. Να πω εδώ επίσης ότι το θέμα των περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο θέμα κύριε Υπουργέ και πρέπει να υπάρξει ένα ταμείο, ένα σκουμπαράς. Υπάρχουν και ιδιώτες σε ορυχεία, σε διάφορες τέτοιες δραστηριότητες. Την επόμενη μέρα πτωχεύουν. Ποιος θα καλύψει αυτά τα χρήματα? Η ΔΕΗ χρωστάει περίπου 2 με 3 δις. Το κόστος είναι περίπου, υπολογίζουν, των περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Έστω και τώρα μπει ένα ταμείο σε όλους όσους ασχολούνται με την ενέργεια, όπως αυτές οι περιοχές που παράγουν ρεύμα επιδοτούν τα νησιά και άλλες κατηγορίες και όλες τις περιοχές της Ελλάδος για να έχουν ίδια τιμή με τις περιοχές οι οποίες το παράγουν, ήρθε η ώρα και αυτές να δικαιωθούν υπάρχοντας αυτό το ταμείο για να διασφαλιστούν οι αποκαταστάσεις. Θα τελειώσω, δεν θα καθυστερήσω, να πω ότι θα κατατεθεί και μία τροπολογία με θέμα την απαλλαγή του έμφυα για τη συγκεκριμένη κοινότητα. Το θέμα είναι πιο πολύ ηθικό και συμβολικό παρά ουσιαστικό, γιατί μιλάμε για ένα ποσό 20 με 30 χιλιάδες, όταν έχουν διατεθεί 40 εκατομμύρια.
τι νόημα έχει να μην δίδονται τα 20 χιλιάρικα όπως δόθηκαν και σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από σεισμούς, από πυρκαγιές. Έτσι και δικαιούται η κοινότητα του Αναργύρου από τη στιγμή που δεν κατοικείται να απαλλαγεί για τον έφεα του 17, του 18 και ως ότου πάνε στα καινούργια σπίτια. Να κλείσω λοιπόν, γιατί σε τέτοια θέματα πρέπει να στεκόμαστε όλοι μαζί. Είναι μια σημαντική στιγμή, επαναλαμβάνω, για τους κατοίκους των Αναργύρων, αλλά και για όλους μας εκείνη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, στον άξονα Φλόρινα, Κοζάνη και Μεγαλόπολη. Γι' αυτό το θέμα μονόησαν οι πάντες, οι βουλευτές όλοι ένθεν και έθεν, η αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού, η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και βεβαίως όλοι οι κάτοικοι, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.